Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά τις 5.30, το ζωντανά μέχρι και τις 6 όπως κάθε ημέρα, σημείο αναφοράς. Πάμε στον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Σαββουριανά, και Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αλλά πριν από καιρό, και δεν είναι πολύ ο καιρός που είχαμε αυτή την τηλεοπτική συνάντηση ξανά, επιβεβαιωθήκατε πλήρως. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση για το νέο ιστορικό μαύρο ρεκόρ, μου λένε πολύ, των τελευταίων 28 ετών, σχεδόν 3 δεκαετίες, 10,2% πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Απρίλιο, Ελστάτ, και μας είχατε πει, πως τα είχαμε κουβεντιάσει όταν ήταν στο 8%, Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ξεπεράσουμε το 10%, είχατε πει, και θα φτάσουμε στο 11%. Εγώ σήμερα να ρωτήσω, πού ακριβώς θα πάει αυτό το ράλι, με τον πληθωρισμό, αν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση, Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Ναι. Πράγματι, περιμέναμε την ενσωμάτωση πολλών αυξήσεων στις τιμές καταναλωτικών αγαθών. Κάτι ναι. το οποίο βεβαίως θα ανέβαζε τον δείκτη τιμών καταναλωτή και κάτι το οποίο έγινε. Περιμέναμε αυτό το πικ λοιπόν της αύξησης του πληθωρισμού για το 2022 τουλάχιστον, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Θεωρώ λοιπόν ότι ενδεχομένως και τον Μάιο να έχουμε και κάποιες επιπλέον ενσωματώσεις της αύξησης των υλών, των μεταφορικών, αλλά όλα αυτά προέρχονται βασικά από την ενεργειακή κρίση. Το ενεργειακό είναι μια θηλιά που σφίγγει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι ψάχνουν να βρούμε τρόπο να γλιτώσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι διαχείριση της ακρίβειας το επόμενο διάστημα. Και θα σας πω, κυρία Σαββουριανά, και θα τολμήσω πάλι να προβλέψω ότι η αποκλιμάκωση που θέλουμε του πληθωρισμού θα έρθει το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι κεντρικοί τραπεζίτες. Δηλαδή, στο να φτάσει η Ευρώπη. Η είδηση, Πρόεδρε, το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η αποκλιμάκωση. Και όταν λέμε η αποκλιμάκωση είναι στα επίπεδα τα επιθυμητά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις 27 χώρες του 2%. Κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Ήταν επόμενο η αυξήση στο φυσικό αέριο κατά 123%, 89% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 55% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 29% στα καύσιμα και περίπου 35% στις δαπάνες στέγασης να εκτινάξουν τον πληθωρισμό. Και το λέω αυτό, κυρία Σαββουριανάκη, γιατί μην νομίζετε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε διψήφιο πληθωρισμό. Υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που έχουν πληθωρισμό 19%, 15%, η Ολλανδία είναι ήδη στο 11%, η Ισπανία επίσης έχει διψήφιο πληθωρισμό και μεσοσταθμικά ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι 7,5%. Όσο λοιπόν διαρκεί αυτή η απεξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και η προσπάθεια να αυτονομηθούμε ευρωπαϊκά ενεργειακά, θα έχουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι ένας κύκλος διετίας, θα έλεγα εγώ, και δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει από πέρσι, από το 2021, το είχαμε πει από το Σεπτέμβριο του 2021, ότι ξεκίνησαν σταδιακά να έχουμε αυξήσεις σε πάρα πολλά είδη τα οποία εισάγουμε. Είχαμε και αυτές τις αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικά και ξανά από την Κίνα με καθυστερήσεις 112 ημερών και αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη, με αποτέλεσμα πραγματικά να έχουμε στην αγορά αυξήσεις ανάγκης. Αυξήσεις ανάγκης. Για τον πληθωρισμό, μου γράφουν, λέει, δεν βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία με 70% πληθωρισμό, είναι όλα στο Θεό, 118% επάνω. Εγώ όμως θα επανέλθω στα δικά μας, στα καθημάς. Αν είστε πεπισμένος σε σχέση και με το εθνικό σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν από λίγα 24 ώρα από την κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό είναι και ο στόχος τελικά για να ανακουφιστούν όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, Πρόεδρε, εμείς ταυτόχρονα βλέπουμε σήμερα με τη βοήθεια του Μάριου του Αλεξανδρόπουλου πώς ακριβώς στο λάδι, στα βασικά αγαθά, στο καλάθι της νοικοκυράς, ένδυση-υπόδηση, γιατί θα έρθω σε λίγο και στο εμπόριο, είμαστε και στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκτόσεων, πώς ακριβώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πηγαίνοντας κάθε εβδομάδα για τα βασικά αγαθά και βλέποντας μία νέα ανατίμηση προς τα επάνω, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας? Μπορεί να το περιορίσει. Και μάλιστα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ένα εθνικό σχέδιο, με ιδία μέσα.
με 4 παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος 3,2 δις. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στα 3,3 δις τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί για να περιορίσουν την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή ένα πακέτο 6,5 δισεκατομμύριων ευρώ και η χώρα μας είναι από τις πρώτες που το έχουν εφαρμόσει σε αντίθεση με άλλες χώρες και μακάρι αυτές οι 4 παρεμβάσεις να ήταν μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Κάτι το οποίο όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον άμεσα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό το εθνικό σχέδιο να περιορίσει την ακρίβεια και το λέω αυτό γιατί και τον Μάιο και τον Ιούνιο διευρύνονται οι επιδοτήσεις ρεύματος και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο όμως θα είναι μια πιο σημαντική παρέμβαση που θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα και τον Ιούλιο ακόμα καλύτερη όταν θα ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Εκεί πραγματικά θα ανακουφιστούμε. Και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος από ό,τι το χειμώνα. Mm-hmm. Επίσης το καλοκαίρι έχουμε και άλλα 2-3 σε πληθυσμό, μάλλον πληθυσμιακά, 2-3 φορές επιπλέον επισκέπτες στη χώρα μας λόγω τουρισμού. Άρα έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Ξέρουμε ότι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια δεν είναι απεριόριστα, ότι υπάρχουν δυστυχώς όρια τα οποία πρέπει να σεβαστούμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι είναι λελογισμένο, νομίζω ότι είναι κοστολογημένο σωστά και θα βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν θα μας καλύψει το σύνολο της ακρίβειας. Θα σας πω ότι για την ενέργεια καλούμαστε να πληρώσουμε επιπλέον 12 δισεκατομμύρια ευρώ και η κυβέρνηση με επιδοματική πολιτική ουσιαστικά μας καλύπτει τα 6,5. Λοιπόν, άρα νομίζω η αριθμητική βγάζει την είδηση. Θέλω την δική σας εκτίμηση σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζουμε από το πρωί. Αυτό το έκτακτο σχέδιο που εκπονεί η Κομισιόν για την Ευρώπη, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του blackout και η αλήθεια είναι πως ανησυχήσαμε ακούγοντας για περιορισμό μετακινήσεων, τι ακριβώς θα γίνεται τις Κυριακές για τα γιοταχή, για τα αυτοκίνητα, τι ακριβώς θα γίνει με διακοπές ρεύματος, για την τηλεργασία. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, Πρόεδρε. Και εδώ όλοι ανησυχούν. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα μέτρα μας γυρίζουν πάρα πολλά χρόνια πίσω, δεκαετίες θα έλεγα εγώ. Νομίζω τα θυμάμαι εγώ καλύτερα, ήσασταν νεότεροι βεβαίως, αλλά είχαμε τέτοιου είδους μέτρα σε περίοδους που δυσκολεύομαι να θυμηθώ πραγματικά. Δεν ξέρω αν αυτά τα μέτρα τιμούν την Ευρώπη. Αυτό που θα τιμούσε την Ευρώπη είναι τα 236 δισεκατομμύρια που έχουν περισσέψει από το Ταμείο Ανάκαμψης, από δάνεια χωρών που δεν τα πήραν, γιατί δεν τα χρειάζονται, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, οι δορυφόροι της δηλαδή, που ευθύνονται κατά μεγάλο βαθμό για αυτή την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση από τρίτες χώρες. Και το ότι άφησαν την Ευρώπη με άδειες δεξαμενές φυσικού αερίου και πετρελαίου το χειμώνα που μας πέρασε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαν πραγματικά να επαναπροσδιορίσουν και να επαναπροσανατολίσουν αυτά τα κονδύλια τα οποία είναι ήδη προϋπολογισμένα, δεν χρειάζεται να πάρουν νέες αποφάσεις για την ενεργειακή κρίση. Με αναλογία αντίστοιχη, επιδοματική και δανειοληπτική που δώσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα χρήματα έχουν προϋπολογιστεί, είναι πιο εύκολη διαδικασία να τα διοχετεύσουν στοχευμένα για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση το 2022 και στις αρχές του 2023 βεβαίως, δηλαδή και τον επόμενο χειμώνα. Κάτι τέτοιο περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής και βεβαίως περιμένουμε και στις 9 Ιουνίου τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί ξέρετε ότι ο υψηλός πληθωρισμός επιφέρει και αύξηση των επιτοκίων, που σημαίνει ακριβότερος δανεισμός, δυσκολότερος δανεισμός και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και για το εξωτερικό χρέος, αλλά και για τους δανειολήπτες, είτε είναι επιχειρήσεις είτε είναι νοικοκυριά. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά στέλνετε το μήνυμα, Πρόεδρε, και με συγκεκριμένη πρόταση, λύση, απάντηση, στο ότι δεν πρέπει να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων, μιλώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σε αυτό τον ενεργειακό πόλεμο δεν χωρούν, λέτε, αναχρονιστικές λύσεις που στέλνουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω, πολλές δεκαετίες πίσω. Ακριβώς έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση για να πράξει τα δέοντα. Ναι. Και θεωρώ ότι η υποχρέωσή της είναι να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση.
Mm-hmm. Η ενεργειακή mm-hmm. συζήτηση έχει ξεκινήσει, αν θυμάστε, από πέρσι το Σεπτέμβριο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει το Μάιο, κοντεύουμε να φτάσουμε στον Ιούνιο. Μέσα στο Μάιο πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Καλό είναι μαζί με το σχέδιο να πάρθουν και αποφάσεις και όχι να περάσουν άλλο ένα εξάμηνο στο να το συζητάνε, να διαφωνούν ή να συμφωνούν ότι διαφωνούν και στο τέλος να μην οτιδήποτε απόφαση πάρθει να είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, ετεροχρονισμένη και ουσιαστικά να μην είναι και ουσίας ή να μην βοηθάει την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάω στο εμπόριο μετά από τα όσα έχουμε ακούσει, ακούγοντας τους Γερμανούς, για παράδειγμα. Μου γράφει τηλεθεατής, μα είναι δυνατόν στη Γερμανία του 2020 να τους λέει να μειώσουν την κατανάλωση σχέση και με το φυσικό αέριο ή κάθε πότε θα κάνει ο Γερμανός μπάνιο. Δηλαδή, όντως. Αλλά στη Γερμανία το λένε για να στηρίξουν και τη βιομηχανική παραγωγή, γιατί οι εξαγωγές τους είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και προτιμούν να στηρίξουν τη βιομηχανία και τις εξαγωγές παρά να κινείται ο πληθυσμός ή να μπορεί να ζει, εν πάση περιπτώσει, σε μια κανονικότητα. Ναι, Πρόεδρε. Λοιπόν, να πάω στο εμπόριο, να δούμε, γιατί έχουμε ενδιάμεσες πτώσεις. Έβλεπα τα στοιχεία από την έρευνα πώς όλοι εμείς οι καταναλωτές ψάχνουμε προσφορές, εκτόσεις, οπουδήποτε μπορούμε να δούμε καλή προσφορά προϊόντος. Σε οποιοδήποτε κλάδο, και ένδυση, υπόδηση, άλλα προϊόντα, βασικά αγαθά για τη διατροφή. Ναι. Εδώ πού είμαστε σήμερα, Πρόεδρε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι με τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, 6 στους 10 καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους. Ναι. Και δύο, και οι 4 στους 10 έχουν κάνει μια στροφή στα φτηνά προϊόντα, δηλαδή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ναι. Απόδειξη είναι ότι η επισκεψιμότητα στα σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να κινείται στον ίδιο μέσο όρο αποδείξης, δηλαδή κάθε φορά που επισκεφτόμαστε στο σούπερ μάρκετ εισοδεύουμε 50 ευρώ κατά μέσο όρο και το μήνα περίπου 280 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι με αυτά τα χρήματα αγοράζουμε λιγότερα πράγματα. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι παρά τη μεγάλη έτσι πίεση πληθωριστική, τουλάχιστον στον κλάδο διατροφή οι αυξήσεις είναι της τάξης του 11%. Ναι. Και μάλιστα είδατε την ανάλυση ότι είναι 14% στα κρέατα και τα λαχανικά, mm-hmm. 12% στα γαλακτοκομικά, 10% στο ψωμί και στα δημητριακά, mm-hmm. που εκεί mm-hmm. περιμέναμε μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω του σταριού από την Ουκρανία, αλλά mm-hmm. παρόλα αυτά υπήρχε μια συγκράτηση, 9% mm-hmm. στα φρούτα και 8% mm-hmm. στα υπόλοιπα, με την τελευταία κατηγορία να είναι στο συν 4%. Κύριε Κορκίδη, να ζητήσω εγώ από τη σκηνοθέτη μας, την Αγγελική την Βλάχου, να δούμε τους πίνακες με τα στοιχεία, γιατί οι τηλεθεατές καταγράφουν και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η αύξηση είναι 13% και στη χώρα μας είναι 11%. Αυτό κάτι λέει. Βέβαια. Λέει πολλά, όχι λίγα. Για τη συσσόρευση των χρεών τώρα εδώ σας ρωτούν πολλοί. Τι θα κάνουμε? Είχαμε τα κορονοχρέη μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Πάμε τώρα σε νέα ενεργειακή κρίση, η οποία ήρθε για να μείνει. Ο πόλεμος δεν τελειώνει σύντομα όπως κάποιοι πίστευαν. Εδώ λέει τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με ρυθμίσεις οφειλών για τα χρέη μας. Ρωτούν πολλά για τα δάνεια, σας ρωτούν, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο εργαλείο, το οποίο έχει ένα δύσκολο manual, θα έλεγα εγώ, οδηγίες κρίσης, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ναι. Σαφέστατα θα πρέπει να απλοποιηθούν. Έχει καμιά 80 σελίδες το πόσο ακριβώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό πρέπει να το μελετήσουν σωστά οι λογιστές και οι δικηγόροι, βεβαίως, για να μπορέσουν να καταθέσουν μια σωστή αίτηση και η αίτηση αυτή να φτάσει στο τελικό στάδιο. Ναι. Θα σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι μας ανησυχεί πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Έχει ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε 50 βασικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία. Οι 16 κλάδοι, μέσα και σε αυτούς είναι και το εμπόριο, το λιανικό εμπόριο, θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή είναι συναλλακτικά αφαιρέγγυοι ουσιαστικά, γιατί έχουν αυξηθεί οι επισφάλειές τους κατά 15%. Έχουμε 22 κλάδους που είναι μέτριας επικινδυνότητας και 12 κλάδους που είναι χαμηλής ή μηδενικής επικινδυνότητας. Δυστυχώς, σας είπα, στην πρώτη κατηγορία είναι το εμπόριο, είναι αυτό το οποίο και εγώ εκπροσωπώ, είναι αυτό το οποίο επαγγέλλομαι και πραγματικά προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να κρατήσουμε τις τιμές μας σε επίπεδα τέτοια που να μπορεί να τα προσεγγίσει ο καταναλωτής. Άλλωστε, είμαστε όλοι καταναλωτές. Το πρόβλημά μας το μεγάλο, κυρία Σαμποριανάκη, είναι ότι αναζητούμε τιμοκαταλόγους. Δεν μπορούμε να βρούμε μια σταθερή τιμή να αγοράσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε μια σταθερή τιμή να πουλήσουμε. Είτε είναι σε ημερήσια βάση, ανάλογα τα προϊόντα, είτε σε εβδομαδιαία, είτε σε μηνιαία. Είναι θετικό ότι έχουμε τις ενδιάμεσες εκτόσεις.
Ξέρουμε ότι σε περίοδους εκπτώσεων λειτουργεί ως φρένο στον πληθωρισμό. Ναι. Είδαμε όμως ότι δεν συγκινεί ιδιαίτερα στους καταναλωτές, γιατί οι περισσότεροι, όταν το 35% των εξόδων της στέγασής τους έχει, μάλλον η στέγα, τα έξοδα στέγας έχουν αυξηθεί κατά 35%, θα στερηθεί ή θα κόψει από άλλες αγορές, όπως σας είπα, για τα απαραίτητα, που είναι τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οπότε πολλές κατηγορίες του λιανικού εμπορίου έχουν, παρά το γεγονός ότι είχαν τη μικρότερη αύξηση τιμών, θα σας πω ότι η ένδυση υπόδηση μεσοσταθμικά, μέσα σε ένα πληθωρισμό 10,2%, θα το δείτε και στα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ, είχε αύξηση μόνο 1,6%. Ναι. Είχε όμως τη μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων και τζίρου. Βέβαια. Γιατί, Πρόεδρε, προσπαθείς να επιβιώσεις πληρώνοντας το ενίκιο ή το στεγαστικό δάνειο, να γεμίσει με τα βασικά αγαθά το σπίτι για τη διατροφή της οικογένειας και από εκεί και πέρα κόβεις από τα υπόλοιπα, μειώνεις. Τώρα, σε σχέση με τη βενζίνη, αυτό με 2,5 ευρώ η αμόλυβδη, αυτό υπάρχει περίπτωση, λέει, να μπει κάπου φρένο? Σας ρωτούν πολύ, ρωτήστε τον πρόεδρο, τον κύριο Κορκίδη. Πού θα φτάσουμε με τα καύσιμα? Είμαστε ήδη στο κόκκινο. Είναι γεγονός ότι το βάρος έπεσε περισσότερο στο πετρέλαιο, γιατί οι μεταφορές καταναλώνουν διαφορετικά, καταναλώνουν πετρέλαιο και δόθηκε αυτή η επιδότηση των 15 λεπτών. Στη βενζίνη είναι το θέμα αυτού του λογαριασμού, εν πάση περιπτώσει, κουπονιού, το οποίο μειώνει την τιμή, αλλά στα 2,5 ευρώ που έχει πάει, είναι αρνιώσεις. Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εισαγόμενη ακρίβεια. Παίζονται κερδοσκοπικά παιχνίδια σε παγκόσμιο επίπεδο και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές του φυσικού αερίου. Και δυστυχώς είμαστε σε μια Ευρώπη η οποία δεν φρόντισε ακριβώς να θωρακίσει και να δημιουργήσει μια δυνατή, ενιαία, αυτοδύναμη αγορά που θα έχει αυτάρκεια. Εμείς είμαστε σε λίγο καλύτερη θέση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα δηληστήρια, που είναι μεγάλο όπλο, ξέρετε, για μια χώρα να μπορεί να έχει εισροές και εκροές καυσίμων. Έχουμε επίσης τη ρεβιθούσα που μπορούμε να αποθηκεύσουμε φυσικό αέριο και τώρα βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί και άλλος ένας μεγάλος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, Πλωτός. Αυτό μας δίνει μια αυτάρκεια και μια, αν θέλετε, μια περίοδο που μπορούμε να ησυχάζουμε 20 ημερών με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια ροή ανεφοδιασμού. Ενώ άλλες χώρες δεν έχουν καν τέτοιες δεξαμενές να μπορέσουν να αποθηκεύσουν το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, και μία από αυτές είναι η Γερμανία. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, δεν λέω ότι αυτή η λύση είναι η φτηνότερη, αλλά τουλάχιστον δεν μας δημιουργεί ελλείψεις. Έχουμε μια επάρκεια και αυτή τη στιγμή η επάρκεια δεν κοστολογείται, ξέρετε. Όχι, ισχύει. Ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, σε έναν επιθετικό πληθωρισμό και σε μια τελείως απροσδιόριστη κατάσταση στο τι πρόκειται να γίνει, πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Κλείνοντας, έχουμε αύξηση του κατώτατου εδώ και 10 ημέρες. Και υπάρχει ακριβώς αυτή η αλλαγή σε σχέση και με τα υπόλοιπα που θα σας ρωτήσω. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Ρωτούν. Τα καλά νέα έχουν έρθει από τον τουρισμό. Άκουγα τον κύριο Βασίλη Γιγίλια, τον Υπουργό Τουρισμού. Αν θα μπορέσουμε να πάμε και σε εισπράξεις, σε εισαγωγικά, του 2019, θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε. Εσείς τι βλέπετε σε σχέση με αυτό, για να δούμε κατώτατο μισθό, να δούμε ανεργία, θέσεις εργασίας χρειάζεται ο κόσμος, να εργαστεί τώρα, ο τουρισμός θα πάει καλά, θα το κερδίσουμε το στοίχημα, όλα αυτό δείχνουν. Τι λέτε, Πρόεδρε? Εγώ λέω ότι είναι μια συγκυρία ευνοϊκή, δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού, που δεν επηρεάζει, ξέρετε, μόνο τους 650.000 που παίρνουν το κατώτατο μισθό, αλλά 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και άλλους 500.000 στο δημόσιο τομέα με τα επιδόματα, μέσω των επιδομάτων. Έχουμε μια άρση των περιοριστικών μέτρων, που επίσης είναι θετική. Και βεβαίως ξεκινάει και η περίοδος του η τουριστική. Ήδη ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο 82%. Πιστεύουμε ότι τον Ιούνιο θα φτάσουμε το 90% και ενδεχομένως να φτάσουμε στα επίπεδα του 2019, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι, το
19, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 18 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Μακάρι να μπορέσουμε να τα πετύχουμε και φέτος με όλες αυτές τις αντικσότητες και τις δυσκολίες. Εκεί θέλω να πω ότι ας παραμείνουμε αισιόδοξοι μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα. Ο Μάιος μας δημιουργεί κάποιες ελπίδες αισιοδοξίας ακριβώς λόγω του τουρισμού, ότι θα έχουμε εισαγόμενη κατανάλωση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα. Και μακάρι και η Ευρώπη να πάρει μια κεντρική απόφαση αναφορικά με το ενεργειακό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η δική σας ανάλυση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Άρης Δημητρίου στο στούντιο. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα, Φρανσίσκο. Λοιπόν, δυστυχώς κουβεντιάζαμε για την τραγωδία από το πρωί με την άτυχη 63χρονη στο νέο ψυχικό, κυρίες και κύριοι. Μία φωτιά που προκλήθηκε μέσα στην πολυκατοικία από τηγάνι, από νοικοκυρά που μαγείρευε. Η άτυχη γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη, είχε ανέβει στην ταράτσα για τα ρούχα και εγκλωβίστηκε, έβλεπα τα στοιχεία από τους συναδελφούς, στη σκάλα κατεβαίνοντας από την πολυκατοικία. Τραγική ηρωνία, την ίδια ημέρα που ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της, είχε γεννήσει το παιδί της, είχε γίνει γιαγιά η 63χρονη και πέθανε μέσα στη σκάλα από τις αναθυμιάσεις. Απίστευτη τραγωδία. Πραγματικά είναι στο νέο ψυχικό. Και ρωτάτε κανείς αν έστω και ένα παράθυρο από το κλιμακοστάσιο του κτηρίου ήταν ανοιχτό, θα μπορούσε να έχει σωθεί η άτυχη γυναίκα. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό. Μία απλή λιποθυμία στην αρχή από τις αναθυμιάσεις και μετά επέρχεται το μοιραίο. Ναι. Λοιπόν, απίστευτη τραγωδία για αυτή την 63χρονη γυναίκα στο νέο ψυχικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους νεκρούς που έχουμε. Κάντε τα ορίς. Εκεί τι συμβαίνει τώρα, γιατί ρωτούν πολλοί τηλεθεατές πώς ακριβώς αυτό έχει έρθει στην Ελλάδα και τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για μια ενδονοσοκομιακή απειλή, εισαγόμενη. Ξεκίνησε από νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών και διαδόθηκε και στις υπόλοιπες χώρες, μια εκ των οποίων και η δική μας, αν και στην αρχή θεωρούσαν οι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας ότι είναι βέβαιον ότι θα αντιμετωπίσουμε και εδώ αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως ακόμα δεν έχει λάβει τέτοια έκταση ώστε να σημάνει συναγερμός. Ναι. Πάντως ο ΕΟΔΗ σαν καθήλυν αρμόδιος φορέας έναντι των λοιμόξεων λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία μελέτης έρευνας και τήρησης κάποιων στατιστικών στοιχείων. Μόλις θα υπάρχει ολοκληρωμένη αυτή η έκθεση, αμέσως μετά θα ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και οι αρχές των νοσοκομείων, ώστε να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Είναι ένας μύκητας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, θεωρείται σχεδόν αδύνατο να τον βγάλει κάποιος μέσα από τα νοσοκομεία. Ναι. Απαντάται κατά κύριο λόγο στις μονάδες εντατικής θεραπείας και προσβάλλει ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε αυτές τις μονάδες για μακρύ χρονικό διάστημα και ως επιτοπλίστων αυτοί που κινδυνεύουν είναι αυτοί που φέρουν πάνω τους διάφορα ιατρικά όργανα ή λεγόμενοι διασωληνωμένοι. Ναι. Τέσσερα ύποπτα κρούσματα, τέσσερις ύποπτοι θάνατοι απασχολούν αυτή τη στιγμή και το Υπουργείο Υγείας αλλά και τις υγειονομικές αρχές της χώρας, έχουν παρατηρηθεί στην Πάτρα. Εκεί έχουμε τέσσερις θανάτους. Ακόμα δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα τα στοιχεία των ελέγχων προκειμένου να αποδοθούν σε αυτό τον κάντιτα αόρις, ο οποίος είπαμε είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και συναντά τις επιφάνειες, ναι, δηλαδή ναι, στους τοίχους, στα πατώματα των νοσοκομείων. Νομίζω ότι οι εξετάσεις θα το αποδείξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι ένας μύκητας που έγινε ιδιαίτερα ανθεκτικός τόσο λόγω των συνθηκών της κλιματικής κρίσης, όσο και της εκτεταμένης και σε πολλές των περιπτώσεων άχρηστης ευρείας χρήσης των αντιβιωτικών. Βέβαια. Μάλιστα, εδώ και ο κύριος Σύψας είπε ότι μέχρι το 2050 τα περισσότερα
θύματα εντός των νοσοκομείων, θα είναι θύματα ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων από μικροοργανισμούς που έχουν αναπτύξει αντιστάσεις στα... Και δυστυχώς ήδη επιβεβαιώνεται, Άρη Δημητρίου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς κυρίες και κύριοι να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Εδώ ραντεβού αύριο στις 5 ζωντανά. Να είστε όλοι και όλες καλά.